Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι βέβαιος πως οι περισσότεροι από εσάς έχετε ήδη πληροφορηθεί πως αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είναι εβδομάδα όπου οι ειδικοί, αφού κάνουν την έρευνά τους, θα μας πληροφορήσουν ποιο κανάλι έχει την πρωτιά και ποια προγράμματα αρέσουν περισσότερο σε εσάς, τους φίλους τηλεθεατές. Όλα τα κανάλια λοιπόν έχουν φροντίσει να διαφημίσουν τις καταπληκτικές τους σειρές και όλοι εμείς που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιαζόμαστε μέσα από το γυαλί, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται τώρα η τηλεόραση, βάλαμε το καλό μας το κουστούμι σε μια προσπάθεια να σας εντυπωσιάσουμε και να κερδίσουμε τη δικιά σας προτίμηση. Έτσι λοιπόν και εγώ, παίζοντας το παιχνίδι των καιρών, πάρα πολύ πονηρά αν θέλετε, σκέφτηκα πως αυτό που πουλά περισσότερο σήμερα δεν είναι ούτε οι πολιτικές συζητήσεις, ούτε οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκπομπές, ούτε καν αυτό το τόσο λαοφιλές άθλημα, το άθλημα του ποδοσφαίρου. Αυτό που βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις των περισσότερων από εσάς είναι οι κοινωνικές σαπουνόπερες. Έτσι, μια και νοιάζομαι στο τέλος της μέρας να βρίσκομαι κι εγώ ψηλά στις προτιμήσεις σας, φρόντισα σήμερα να σας παρουσιάσω μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα που άνετα θα μπορούσε να είναι μια κοινωνική σαπουνόπερα που θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Ο Ανθρωπάκος της νύχτας». Μια ιστορία βασισμένη πάνω στα πραγματικά γεγονότα και στην ζωή του σημερινού μου φιλοξενούμενου, του κύριου Κυριάκου Αντώνη. Και η σύνοψη της δικιάς μου κοινωνικού προγράμματος είναι ότι ο κύριος Αντώνης είναι ένας άνθρωπος με βεβαρημένο ποινικό μητρό για απόπειρα βιασμού μιας τουρίστριας, για μικροκλοπές και για παραχάραξη του κρατικού λαχείου, ζει περιπλανόμενος μέσα στη νύχτα από καμπαρέ σε καμπαρέ με ένα καζαντί στο χέρι, προσπαθώντας βέβαια να βγάλει το ψωμί του. Στα 35 του χρόνια, αφού φίλοι και φίλες τον έχουν προδώσει, ζει με το όνειρο πως κάποια στιγμή θα βρεθεί στο δρόμο του η δικιά του βασιλοπούλα, η οποία θα τον πάρει από το χέρι, θα τον βγάλει από το περιθώριο μέσα στο οποίο ζει, θα τον παντρευτεί και θα τον κάνει ευτυχισμένο. Πάμε λοιπόν μετά από αυτό το μεγάλο πρόλογο που έκανα, κυρίες και κύριοι, και με συγχωρείτε, να γνωρίσουμε τον πρωταγωνιστή της απόψινης βραδιάς και της κοινωνικής μας σαπουνόπερας, τον κύριο Κυριάκο Αντώνη. Καλώς όρισες στο πρόγραμμα Persona non grata. Γεια σου, Σταύρο. Μου έλεγες προηγουμένως ότι δεν σας αρέσει να σε αποκαλούν Κυριάκο, ότι το όνομά σου είναι... Όχι, το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριάκος, αλλά δεν πεις κάποια, με βρίσκεις. Ευκάλα μου το που αλλιάζω, έμεινε μου έτσι. Λοιπόν, στον πρόλογο, Κυριάκο, είπα ότι είσαι ένας άνθρωπος με βεβαρημένο ποινικό μητρό, μια και έχεις εκτίσει κάποια ποινή στις φυλακές για διάφορα πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το πράγμα αμέσως με την άρξη της εκπομπής. Θα ήθελα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο πίσω, να γνωρίσουμε λίγο, αν θέλεις, τα πρώτα σου χρόνια, τα πρώτα σου βιώματα. Πες μου λίγο τον γιο που σου μικρός, για την οικογένεια σου, για το σχολείο σου, όλα αυτά. Επήγαινα στο δημοτικό σχολείο Δροσάς. Σε ποια πόλη? Στη Λάρνακα, είμαι από τη Λάρνακα. Είσαι από τη Λάρνακα. Ναι. Τέλειωσα το δημοτικό σχολείο, η οποία στην τεχνική σχολή Λάρνακος, διανέλειο, 3 χρόνια. Άμα και τέλειωσα, στα 3 χρόνια παρέτησα. Γιατί παρέτησες, κύριε? Ναι, σκεβαζά, ναι. Δεν ήσουν άνθρωπος των γραμμάτων, δηλαδή δεν έπαιρνες τα γράμματα. Μ' αρέσει και το σχολείο, δεν ξέρω, δεν τα παίρνω που είχαμε, και παρέτησα. Όταν βγήκες από το σχολείο, τι έκανες? Πήγαινα εργάτη στα κτήματα λίγο καιρό, μετά πήγα στρατό το 79. Το 79 πήγα στρατό, στο 81 απολύθηκα. Κανονικά, δηλαδή έκανες 2 χρόνια. Ναι, έκανα 26 μήνες στρατό. Και είχα 50 μέρες φυλακή στο στρατό. Γιατί είχες 50 μέρες φυλακή, κύριε? Ναι, χαιρέσαι στο λογαγό, έχει μπει και στη Σκοπιά, και από τούτα ουλά. Όχι τίποτε σοβαρό δηλαδή. Ήσουν πάντα ένας ατίθασος άνθρωπος γενικά, ένας από τα μαθητικά σου χρόνια ή από τον καιρό που ήσουν στρατιώτης. Νιώθεις ότι ήσουν αντιδραστικός? Δεν είσαι αντιδραστικός. Αντιδραστικός, δηλαδή ήσουν αντικοινωνικός. Ήσουν, για να έχεις 50 μέρες φυλάκιση σημαίνει πως δεν προσαρμοζόσουν. Όχι, δεν σημαίνει ότι ας σου βάλει φυλακή σημαίνει σε κακός άνθρωπος, ας το βάλω με ένα χέρι στο λόγο. 5 μέρες φυλακή, να μπορεί να το πεις. Φουγιούσε μου κρατή τον τόπο, όλο χάγωσε, ναι. Την επόμενη φορά το χαιρετήσεις. Έκανα εντάξει, έτυχε μου χαιρέσα και ο 19. Κάποτε, έτσι σημαίνει ότι που μου στρατό. Έτσι έτυχε εκείνη την ώρα, ναι, κάποιες. Αφού λοιπόν τελειώνεις τα 2 χρόνια στο στρατό και τις 50 μέρες φυλακή, τις οποίες ομολογουμένως έπρεπε να εκτίσεις, τι κάνεις? Το 81, μέσα στον Απρίλιο, τέλειωσα το στρατό, μετά το 82 ξεκίνησα το καζαντί μες στα καμπαρέ. Για μια ρουλέτα μικρή.
Μίλα μου λίγο για αυτό το επάγγελμα, Κυριάκο. Είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που μας παρακολουθούν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα, σε ένα χώρο όπου τα πάντα γίνονται και τα πάντα απαγορεύονται. Είχες προβλήματα με την αστυνομία. Είναι κάτι το οποίο κανονικά απαγορεύεται. Είναι παράνομο το Καζαντίν. Το Καζαντίν εξαρτάται... Επίσης, μέσα στα καμπαρά να δουλέψω, έρχεται η αστυνομία να σε λαποτάρει. Μη σε απαγορεύεται. Δηλαδή, όχι πολλές φορές με κανένα λεπτόσιο. Τόσα κουμάρκα παίζουν, καφενές, όχι ζάρκα, όχι υπόδρομος. Ή τόσα λαχιά που πιάνει ο κόσμος, είναι κουμάρι μπάνε. Να το βάλουμε έτσι, το Καζαντίν να μου σας κάνει. Γυρίζω μέσα στη νύχτα, παίζω ρουσπούλου κουνιά λίρα, πουλώ τους πέντε, δεν πειράζω κανένα. Αν έχει αστυνομία που σε βαλμό, δεν παίζω μπροστά τους. Και... Η απάντηση τους ποια ήταν. Κάποτε έχει μου σου πέτει να σε ραποτέρω, δηλαδή δεν ντρέπονται, δεν να το κάνουμε. Έχει που σου λαλούν στον άνθρωπο να κάνει δουλειά του, έχει που... Πόσες φορές υποχρεώθηκες να πας δικαστήριο για το λόγο ότι κάποιοι σε κατηγόρησαν? Δεν ξέρω πόσες φορές ακριβώς, αλλά έχω δικαστήριο να αναβλήθηκε και πάω 13 του Νιόβρη τώρα. Και κρατούν και 15 πουλουκούς και πετάει αστυνομία ότι είναι ρουλέτα που κράτη. Λαλούν και η ρουλέτα είναι μεγάλο τραπέζι που παίζει μια λίμα πιάσει 100. Του είναι Καζαντούι. Το γεγονός, Κυριάκο, ότι σε πανηγύρια και στο μεγάλο κατακλυσμό της Λάρνακας υπάρχουν εκατοντάδες Καζαντί στη σειρά και χιλιάδες άνθρωποι παίζουν αυτό το τυχερό παιχνίδι που είναι και παραδοσιακό. Δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο το χρησιμοποιείς εσείς είτε στο δικαστήριο είτε στην ίδια την αστυνομία? Τώρα μάχονται, μπορεί να μας δούν άδεια, αλλά ξέρω, μάχονται τώρα ότι να δούν άδεια. Στο δικό σου το παιχνίδι, έτυχε φορά να παίξουν μεγάλα παιχνίδια, να χαθούν πολλά λεφτά? Αφού παίζω κούκλε μια λίρα, είναι και πρώτες πέντε. Ακάζει ένα και δεκαρέζω τον Αμπούρκο, μες στα καμπάρα που πάω. Άρα... Και παίζω κουμάρι να βάλει 10, 70, 80 λίρες και ξέρω ιστορίες. Σε καμιά περίπτωση δηλαδή δεν ήσουν... Έμπαιζω έτσι. Πάντα που με έπιανε να πιάνε μια τσέν Αμπούρκο σε αστυνομία και τον Καζαντί, να ποτάρουμε σε κύριε, τρεις σειρά σας να ποτάρουμε. Να πιάμε τον τάδε, να σε πιάνε και σε σήμερα, είναι να ποτάρουμε πίσω. Αποτάρεσαι, πάει σε καστήριο, είναι τέλειος. Να μπορώ να κάτσω να αμαλώνω μαζί τους. Στους χώρους που διακινήσεις, στα καμπαρέ αυτά, πόσα είναι αυτά τα καμπαρέ, στα οποία έχεις άδεια σε εισαγωγικά να δουλεύεις? Σου επιτρέπουν δηλαδή... Να σου τα πω ένα νέα διαδιούλα. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Πάω στο Κορτενάι, το Έμπαση, το Las Vegas 3, το Νοσταργία 4, το Chiquito 5, το Σενούς 6, τα Δηληνά 7, το Κόπα Καμπάνα 8, το Φαντασία 9, το Κριστά 10, το Ταντέλα 11 και το Δέρτα 12. Έχεις και ο Μπομπα. Με φιλούν οι κύριοι που έχουν τα μαζιά, όπως είπατε, πάω στα 12. Γιατί δεν σε αφήνουν αυτοί που έχουν τα μαζιά? Να είσαι μαζί δικό μου, σε θέλω, εσύ μου σου πέφτες κοντά σου, έγινε και ένα κόσμο... επεισόδιο για μια νύχτα, γι' αυτό και σου απαγορεύω. Όχι, εσύ και ο κόσμο, τώρα μες τη νύχτα, έτσι βρίσκεις ο κόσμο καλό δηλαδή. Κατάλαβες, λίγος ο κόσμος ο καλός, έτσι ο κόσμος μου σου πέφτει πολλά λόγια. Σε αφήνω να κάτσω να μαλώνω μαζί τους, είναι μόνο να κάνω, έχει άλλα 12 πάω, είναι μόνο να κάτσω να ζητήσω μαζί τους. Και πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το επάγγελμα? Το 1982. Μόλις βγήκε σχεδόν από το στρατό δηλαδή. Ναι. Μέσα στις πληροφορίες που έχω για εσένα, Κυριάκο, όπως ανάφερα και στον πρόλογο μου, έχεις βεβαρημένο ποινικό μέτρο. Δηλαδή έχεις εκτίσει κάποιους μήνες στη φυλακή για μίαν απόπειρα βιασμού. Για... Α, σου τα πω εγώ. Πες μου, πες μου. Εγώ. Όταν τα λέει πήγαμε με εγώ μητρό, δεν είμαι δηλαδή φωνιάς ή χαζοκλής ή ξέρω ιστορίες. Δεν ξέρω. Απλώς εγώ, όπως το λαλείς εσύ, να σου εξηγήσω. Το 1982 ήβρα μια Σουηδέζα και έμπηκε μπάστη μου τώρα να εμπάρω στη δυσκολία και εγώ πήρα την μέσα όλη προκομμένη μέσα χωράφια και έκαμε σε μια επίθεση. Δεν είχε βιάσει άλλη κοπέλα, απλώς ήμουν ταρατή και τέλος πάντων... Πώς έγινε γι' αυτό με κορίτσι, βρέθηκε στη δική σου τη μοτόρα? Ήβρα μέσα στον δρόμο του έτσι οι Σουηδέζες, έρουν κανένα μοτόρα να πάσει, κανένα μέσα τέλος πάντων. Ήμουν και εγώ κοπελού, ήμουν 29 χρονού, επειδή τα γλέσικα μου τα λέει εμένα, οι παραπάνω παρέμε με πιάνναν από τις εγκλεζούες, οι εζούες, και εδώ δεν μου κοντά πιάνε καμιά. Ήρθες πέρα ξέρω να τους συντήσω κιόλες. Επειδή δεν ήξερα να τους μιλώ τη γλώσσα τους εγώ, λέει μου δύσκολα, λέει μου δύσκολα, και ο κάμω, κάνει και ο τρεις λέξεις ξέρω. Έξε μπας στη μοτόρα, ναι, το ήταν και με τη φούσταν την κοντή, ναι, το η ηλικία μου, ποιος ξέρει, πήραν και εγώ μες στο νεπροκομείο. Και μούν τα ράδι να στο βάλω με την κοπέλα, και ήρθε η αστυνομία και πήγα μόνο μου και ο καβάς στην αστυνομία. Δηλαδή ούτε ξαναπήγα δικαστήριο ποτέ μου.
για οτιδήποτε ζήτημα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα και όπως τον παραπονούν καλά στην αστυνομία μόνο με τον αντρόδε σταμάτησε μες στα όρη η αστυνομία λέει σου έκανε μας παράπονο κάποια έργα της Ιρηλάμα και αστυνομία ανθρώπι αφού έκανε να έρθουν για μες στα χωράφια. Ξέρουμε ποιος εμπώνει. Παρά η Μαρία Γκραή ο πρωνή μόνος του είναι να μου συμβαίνει δεν ήρθε μια αστυνομία για μένα. Έλος πάντων, καταλαβαίνεις. Μπράβο. Και πήγα μόνο μου και ο παπαστής αστυνομία λέει μου αστυνομικός ήταν δηλαδή μου να πάμε μέσα και κάνουμε μας παράπονο μια κοπέλα της Ιρήλα. Και πήγε μόνο εσύ είσαι δαμέ, αναγκαστικά σε πάρουμε μέσα. Έλα ότι πάμε. Και που πήγαμε μέσα ήταν η κοπέλα και ποια είναι υπόθεση. Στη συνέχεια η κοπέλα σε είχε κατηγορήσει... Ναι, είπε εν τούτος ότι εμούνταρε με και βιάσατε. Δεν είπε. Όχι, απλώς εμούνταρε με είπε. Και πήγα δικαστήριο και δηλαδή ο δικαστής προστασία των γυναικών κύριε Λαρή μου και του τουρισμού ξέρω εγώ εγκαθαρόν τον μητρό σου, αν πρώτη φορά κυρία Στρέλα, να πέρασε βάλω 6 μήνες φυλακή. Σε ποια 6 μήνες φυλακή. Έκανες 6 μήνες φυλακή. Ναι, το 1982. Κουβαλάς λοιπόν το στίγμα του πιθανού βιαστή Κυριάκο από το 1982. Είμαστε 13 χρόνια, είναι τα βιαστή, είναι και βιάσατε η γενιακά. Απλώς ήμουν τα ράτη, ήταν λάθος μου, οπωσδήποτε γίνει και ένα λάθος. Αναγνωρίζεις ότι ήταν λάθος σου. Βέβαια, διότι ήταν που καταλάβεις γιατί να μουντάρεις τη γυναίκα. Ναι, δεχέτας την απάντηση, όχι να μουντάρεις τη γυναίκα. Έτσι είναι τίποτε η γυναίκα, δηλαδή, που τον είναι μόνο η γυναίκα. Δεν ξανασυνέβηκε στη ζωή σου να επαναλάβεις το ίδιο λάθος. Όχι, ναι. Προσπάθησα, διότι να πάει φυλακή πάλι, ναι, να μου να σου πω. Μίλα μου λίγο για αυτή την περίοδο που πέρασες 6 μήνες. Είσαι ένας νεαρός άνθρωπος, 22-23 χρονών και πας στη φυλακή. Πώς ένιωσες? Τι εμπειρίες έχεις να πεις, ποια τα βιώματα σου. Στη φυλακή ήμουν προηγουμένος, έκανα τη δουλειά μου και ο τρίμης που έκανα φυλακή έφυγα με τέξιο δουλειά στα κτήματα. Στη φυλακή παίρνουν καλά με το... Είχαμε καλά, αλλά ήμουν προηγουμένος, αλλά έτσι που πειράζα. Μια ημέρα πειράζουμε στη φυλακή, έτσι που σε ενοχλούν ας πούμε. Σαν τι σου κάνω. Μια ημέρα σαν να κάνω στην τηλεόραση, ήρθαν και ο Πελίας το βάλουμε. Πιάμε και όλαμε μέσα στον μπάνιο, χειμώνα. Και άνοιξαν το νερό. Για, το έτσι θέλω. Για πλάκα. Ας πάσουν πλάκα, ναι. Όχι γιατί είχαν εκδικητικές διαθέσεις. Όχι, για όνομα του Θεού. Το γεγονός ότι κουβαλούσες το στίγμα του πιθανού βιαστή. Και επειδή αυτό το πράγμα ξέρω ότι μέσα στις φυλακές είναι ιδιαίτερα στιγματισμένο, ας το πούμε. Ένιωσες ποτέ ότι κάποιοι κρατούμενοι ένιωθαν μια εμπάθεια και μια κακία για το άτομα σου. Τούτοι ήταν ορισμένοι 4-5 άτομα, αρέσκεται να πειράζουν, έτσι οι σχέσεις να μπουν καμές. Άρα σκέντουν να πειράζουν τον άλλο. Ήταν οι ταΐδες της φυλακής, δεν είναι. Έκαναν ακριβώς, έκαναν τα... τους ταΐδες ας του, όπως το λάβεις εσύ. Ότι πρέπει να είσαι άνθρωπος του Καυκά που λάβει. Είμαι, παρόν που είμαι 13 χρόνια μεσής, δεν είναι της κλάσης μου ο Καυκάς. Δεν είναι ο κανένας μου του Καυκά και να μαλώνω κάθε μέρα εγώ. Ένας, είναι με τον της δουλειάς. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πράγμα που λεπαίνει μαζί του ας του. Τους έχει κρίση, πίνει χαζίση, τους εμπότης. Τους είναι της φασαρίας, έτσι το, δηλαδή σου τάδε, α, εφωνιά σου τάδε, τους πίνει χαζίσιν, τους καταλαβαίνεις. Εγώ ούτε φωνιάς είμαι, ούτε χαζικλής είμαι, ούτε καυκατζής είμαι, α, στο αν είμαι μες στην νυχτά, τυχαίν. Επειδή είχα ένα δυστύχημα παλιά και σπάσα τα συνάπια μου, τον νόμο μου. Πότε ήταν αυτό το δυστύχημα? Τον παρά το 77. Κράτο τον πορεία του που μου 16 χρόνια και ο καπάς έναν αυτοκίνητο. Ο λόγος που συγγνώμη σε εγώ, Κυριακό, είναι γιατί ακριβώς θα σε ρωτούσα. Όταν είσαι στις φυλακές, λες ότι σου επέτρεψα να βγαίνεις από τις φυλακές και να πηγαίνεις στα χτίσματα. Ποιος ο λόγος λοιπόν, εφόσον μπορούσες και μπορείς να ασχοληθείς με τα χτίσματα ή να κάνεις άλλο επάγγελμα, επιμένεις από μόνος σου να υπάρχεις σε έναν χώρο που ο ίδιος κατηγορείς. Ότι η νύχτα είναι γεμάτη από ανθρώπους, όχι τέλος πάντων κάποιων αξιών κτλ. Γιατί συνεχίζεις και δεν ασχολείσαι με έναν άλλο επαγγελματία. Τα ζυνάπη μου δώσπασα υποφέρνω ως τώρα, δηλαδή να σου μπορώ να σου βαρύσω παράξενο που το 77 ως τώρα, για όνομα του Θεού να με περιβέζει μας. Και είναι πράγμα λίγο, ήταν και ο γιατρός να με πάρει στο ράτζο, να τσακάρει η ορθοπαιδική που βγάλουν πλάκες, αλλά βρεις παραμένο, το ζυνάπη είναι δάμε, εγώ καλώς έγινε ανίσκη. Δεν υπάρχουν άλλα επαγγέλματα που θα μπορούσες να κάνεις. Και αν ο βάρος στα κτήματα, πια στο φούρνο, έκανα κανένα και δεν μπορώ. Και αν ο βάρος και... Δεν υπάρχουν άλλα επαγγέλματα που να μην χρειάζεται να πιάσεις βάρος, να πας, ξέρω εγώ, ζαχαροπλάστης, να πας... Πού να πάεις, ένας εκεί, ό,τι ευθυνή με στην τράπεζα, να και πιάνομαι. Πού να πάω, είναι έτσι. Μίλα μου για τις... Αμένε το συνάπη μου πάω σε άλλη δουλειά, διότι η νύχτα... Δηλαδή χωρίς να το θέλει μπλέκεις, είναι να το κάνουμε δηλαδή. Ακριβώς για αυτά τα μπλεξίματα σου. Η νύχτα είναι παγίδες, ούλο νάρκες ας το βάλουμε. Δηλαδή όσο προηγουμένο ξανείς, να παίξει ένας καζαντίνα και ο μέρος έσαι πιο ρόνο, μπορείς να σε εξετοιμάσει κιόλας. Επιάνω το καζανί φεύκο, ένα μόνο αμαλώνεις, αμαλώσεις και ως πως ο καβαλάς σου πει μεν εξαρτίζα μέσα. Δηλαδή υπάρχουν...
Μιλάμε για αυτές τις παγίδες, Κυριάκο, γιατί ενδεχομένως σε αυτές τις παγίδες έπεσες και στη συνέχεια. Διότι δεν ήταν αρκετό το γεγονός ότι έκανες 6 μήνες στη φυλακή. Στη συνέχεια κάποια άλλα παραπτώματα σου, παρανομίες σου, σε οδήγησαν και για δεύτερη και τρίτη φορά στη φυλακή. Μίλαμε για αυτά τα πράγματα. Πήγα ξανά φυλακή. Ναι. Το 86 ένας παρέμεγα με αλλαγή οξυστό. Να κερδά 50 λίρες, αν και κερδά το λαχείο, να κάνουμε το χιόνι να κερδά. Πού ήβρε κομμάτι και άβαρε το, αν και καταλάβε το. Λάλη μου ρε δώσ' τώρα πιάνε 20-25 λίρες, 25 ένας και 20 άλλος και εγώ και 5 το λαχείο, πολύ τύψ. Και ας και ο λαχείο και πέτω και 50 λίρες. Φορώ το εγώ πράγμα δεν κερδά, αλλά άλλο μάντα εις το κάνουμε το χιόνι, δεν το καταλάβε. Εν τα καταλάβει να μάθει ότι πράγμα διαχάνε. Κερδίζει. Ήξερες δηλαδή ότι το λαχείο αυτόν είχε, κάποιος είχε επέμβει. Ναι, έσασε το τούτο να κερδά, αλλά όπως ναι. Το εχώρες, λαρίσμα κερδάρουν το πράγμα, δεν έχει να πεις... Ναι Κυριάκο, αλλά γνώριζες ότι είχε γίνει παραχάραξη, η αναγνώση σου... Περίμενε, τη ώρα που το έκαμε το στην πραγματικότητα, γιατί που το έκαμε, δεν είχε πάρον που το έκαμε. Ναι. Απλώς λαρί μου ρέπουν το λαχείο, έκαμε το εγώ και εγώ στο 50 λίρες. Και 25 σου 20, εγώ και 5 του λαχείο πόλη. Εκατάλαβες, έσασα λόγω κερδά, αλλά δεν είχε πάρον που το έκαμε. Εντάξει, μπορεί να χάσω την ευθύνη, δεν ξέρω να πώς σας ανακάλυψαν, Κυριάκο. Τώρα πρώτα για να καταλάβεις ένα πράγμα, 50 λίρες να ξέρεις εγώ να κάνεις πάρα ποτέ που λαλούμε. Γιατί ήταν λάθος εγώ, γιατί ο νους μας ούτσα με έφτανε, θέλω να σου πω. Και εξάλλου εγώ κάτω νου λάχιο πόλη που με έξερε. Άλλο λάθος. Διότι η αστυνομία και ο Μαγή, εγώ κάτω του Σταύρου φέρεπει, που βουλά λαχεία, έτσι. Διότι σου λεσάν το λαχείο, μάλιστα. Και τα 50, πιάσε 5 σου, εντάξει. Ευχαριστώ κύριε κύριε, εγώ και πιες το καλό. Διάστο στην κυβέρνηση είναι σου, τσακάρουν τα κοπιούτα του τίποτα, αρέσουν μέσα. Α, ενώ κυριάκος φόβο και το λαχείο εκείνο. Είναι εύκολο να σε κάνει αστυνομία. Εγώ να φέρνω το λαχείο και να το φέρει πιτσί και λίρες. Κι ως που το έκαμε, εγώ και μου το. Και φέρνω το στη χώρα. Ένα λαχείο μόνο που με ξέρει. Ποια 100 ρε κουμπαρά του, πόσο με 900, αφού δεν κέρτα τίποτε. Ένα του γελάζει στις 900. Πού να σε βρει, είναι να μου σε λαβούν, Ανδρέα Γεωργίου φέρει. Κάτσε το έπρεπε Ανδρέα Γεωργίου. Και πάω και με το γέννη και έπρεπε να ξουριστώ και ανακάλυψε. Κατάλαβες να πω θα σου πω. Κατάλαβα ότι έχεις τη στρατηγική, είναι έτοιμη. Μήπως σκέφτεσαι να το επαναλάβεις αυτό το πράγμα. Όχι, μα και έκανα το λαχείο εγώ, είναι η διαφορά, εγώ δεν μπορώ να κάνω λαχεία. Άλλος το έκανε και μου το μένα. Καταλάβες την κοντά. Έτσι είναι η δουλειά μου εμένα το τι. Άλλος το έκανε παρά μου και ήμουν να το άλλαξε. Δεν και παίρνω να κάνω τη δουλειά ρε πέρα. Ένα κάνω το λαχείο. Πόσο σε καταδίκασαν γι' αυτό. Πήγα 3 μήνες φυλακή, εγώ και 4 άλλους που το έκανα. Και ποια ήταν η επόμενη φορά που παρανόησες. Το 1987 έκανα 3 κλοπές. Οι οποίες ούτε με πιάνε αστέν, δεν ξέρουν κανένας τίποτε. Απλώς είπα τον νου παρέα μου, όχι και κάφωσε με γίνος. Όταν, εφόσον δεν υπήρχαν ενδεικτικά στοιχεία, οι αποδείξεις, πώς σε καταδίκασε η αστυνομία. Στο τέλος παραδέχτηκες. Έφεραν τον άνθρωπο τον πρώτο μου. Και λέει, είμαι αστυνομία, κύριε, τον άνθρωπο δανέ, που του είπες ότι εσύ έκαμε στις κλοπές. Λάω του έμαρα μου, εγώ με τον άνθρωπο δεν τσακώθηκα. Καταλάβες. Η αστυνομία πιέζεις, δεν ήταν να κάνουμε να καταλάβεις, δεν ήταν να σου πω. Δεν να σου εξηγήσω να καταλάβεις. Τι ήταν αυτό που σε ανάγκασε, Κυριάκο, κάποια στιγμή, είσαι ακόμα νεαρός, δουλεύεις τα βράδια, κερδίζεις αρκετά λεφτά από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να μιλήσουμε και για αυτό το στοιχείο στο επάγγελμά σου, το καζαντίν, τι κερδίζεις, τι δεν κερδίζεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γίνεις και κλέφτης. Να μπορεί να σου πω... Την αλήθεια να μου πεις, Κυριάκο. Την αλήθεια, γιατί υπάρχει μια σκοπιμότητα μέσα από τις δραματικές πραγματικότητες αυτής της εκπομπής, αν θέλεις, και το χιούμορ το οποίο εκπέμπεις από τη φύση σου, υπάρχει μια άλλη μεγάλη αλήθεια, ότι κάποιοι άνθρωποι μας παρακολουθούν και ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ίσως να βρίσκονται στην ίδια μοίρα με τη δικιά σου, στην ηλικία που ήσουν εσύ, και να σκέφτονται να πράξουν αυτά τα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι συμβουλές έχεις εσύ, ο οποίος από το 87 έχεις αποφασίσει, από ό,τι μου είπες, να γίνεις ένας νόμιμος πολίτης. Ποια είναι η δικιά σου συμβουλή για να αποφύγουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποια νεαρά άτομα, τις παγίδες. Χωρίζω τις εφημερίες τελευταίο και που γράφουν πάντα, αλλά ίσως ένας 17 χρόνια πήγαινε και άνοιξε το περίπτωτο πια και ούτε τσι άρα. Γιατί μιλούμε για 13 παράδες. Εν καμνή ένα, ας πούμε, νεολαία να καμνήνουν τα πράγματα. Εγώ έκαμα τα είδα, έζησα τη ζωή τέλος παντών. Είναι σωστό, έχει δουλειές πολλές να πάνε να δουλέψουν, διότι εν και ο τόπος με τσίζα μέσα. Γιατί Κύπρος είμαστε με 5 πλάσματα που λάβουμε. Δεν μπορεί να κλέφτεις. Πώς φαίνεται σε πιάω, όσο είναι εξυπνός κι αν είσαι. Γιατί τώρα εγώ μόνο μου να θέλω να κλέψω με πιάνε αστυνομία. Να το βάλουμε. Να το βάλουμε και έτσι. Δεν είναι το θέμα γίνον όμως. Εγώ σταμάτησα με τις δουλειές, διότι έχω το καζαντί μου, βγάλω ένα μεροκάματο. Θέλω να με κοινιάσεις την ευαίσθηση. Νιώθεις, Κυριάκο, ότι σταμάτησες να κάνεις παρανομίες γιατί ορίμασες
γιατί ξέρεις να αποφύγεις τώρα τις παγίδες, γιατί έχεις, είσαι πιο όριμος. Ποιος είναι ο λόγος? Εφάτσισα στη ζωή μου και σου συμφέρει. Είναι να πάω να κλέψεις 100 λίρες. Φέρα σου πει 2 χρόνια φυλακή. Μα για 100 λίρες, δεν και χωρίζω 100 λίρες στο εργαστήριο. Χωρίζω ότι έκλεψε, λέει σου, κύριε. Πιέτσι έκλεψες, δεν ξέρω αν είναι 100 ή 2 λίρες ή 2 χιλιάδες πιάγες. Χωρίζω ότι έκλεψε, λέει σου. Αν ερχόταν όμως, μια και κινήσει μέσα στη νύχτα, μέσα και μέσα στον υπόκοσμο, να το θέσουμε έτσι, ευγενικά, αν θέλεις. Αν ερχόταν κάποιος αρχιλοποδίτης, αρχιγκάνγκστερ της νύχτας και σου έλεγε, Κυριάκο, εσύ που έχεις και κάποια μπύρα σε αυτά τα πράγματα, πάμε, υπάρχει σε αυτόν το σπίτι χρυσαφικά αξίας 27.000 λιρών, είναι σίγουρο. Έλα μαζί μου, θα το έκανες για 27.000 λίρες? Θα το κάνω. Για 50? Είναι μόνο να σου πω, ας σου πω ένα που γεννήσκεται, ας σου πω ένα πράγμα να που γεννήσκεται. Άμα έρθει άλλο ξεπίσου, δηλαδή, όπως κατάλαβα, άμα έχεις δυο άτομα, εύκολα να συγκάλλει αστυνομία κιόλας. Κυριάκο, το ερώτημα είναι άλλο και θα κλείσουμε για να κάνω ένα διαφημιστικό μήνυμα και μπορείς να σκεφτείς και να μου απαντήσεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Υπάρχει τιμή όπου θα μπορούσε να ενδώσεις, δεν είναι πλέον οι 100 λίρες, δεν είναι ούτε οι 1000 και μου είπες ότι δεν είναι ούτε οι 27. Υπάρχει κάποιον ποσό που θα τολμούσες να ρισκάρεις να πας φυλακή για να λύσεις όλα σου τα προβλήματα? Τώρα ένα λεπτό να σου πω, δηλαδή σαν που γελάει μου τώρα μες στον σπίτι 100.000 λίρες μετρητά. Ναι. Και ξέρεις δεν είσαι κανένα μέσα. Εσύ και να σε εμπάζεις δηλαδή. Δεν το κάνουμε δηλαδή. Σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι, για να σκεφτώ και εγώ αν πρέπει να πάω ή όχι. Λεπτό δηλαδή. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον Κυριάκο. Γεια σας. Πιέζεις με ένα κοντά. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και πάλι στο πρόγραμμα Persona Non Grata. Φιλοξενούμενος μας απόψε είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνίου. Κυριάκο, πριν από το διάλειμμα με προκάλεσες και είναι η πρώτη φορά ομολογουμένως που κάποιος με προκαλεί με αυτήν την ερώτηση. Αν σε ένα σπίτι υπήρχαν 100.000 λίρες, θα τολμούσα ποτέ να λύσω το πρόβλημα της ζωής μου, αν θέλεις, με το να κάνω μια ληστεία. Μέσα στα λίγα λεπτά που είχα να σκεφτώ, ομολογώ ότι όχι, δεν θα το έκανα για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μία τιμή όπου με ένα συγκεκριμένο ποσό θα μπορούσαν να ρισκάρουν να κάνουν αυτό το πράγμα? Ας πούμε τα λεφτά δηλαδή εξαρτάται το ποσό, τραβά τον άνθρωπο, δεν να το κάνουμε δηλαδή. Ίσως μόνο να λαλούμε όχι είναι, γιατί μόνο λαλούμε να μας ακούσει ο κόσμος δηλαδή. Τούν το σπίτι ξέρεις έχει 100.000 και τα πράγματα πήγαν στην πάφο στους συγγενείς τους. Γιατί ξέρεις σίγουρα με τριτά ζωρίς, και σε ένα σύρμα να το βάλουμε έτσι, σε ένα αρμάρι. Είναι εύκολο να πιάσει και πήγαν τα πλάσματα στην πάγουν διακοπές. Μιλούμε για Ιλάρνακα τώρα. Και πήγαν πάγουν τα πλάσματα. Δύσκολο να βρεις άνθρωπο να σου πει εγώ, είναι να κάνω μια μετρητά, αν και χρυσάμι και να πάω το πουλήσι και να σε πιάω χρυσοφός και να σε ανακάψουν να μιλούμε για ριάλια μετρητά. Άρα δηλαδή, στην ουσία, Κυριάκο, το τι μου λες αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχεις μετανοήσει όσον αφορά τη διάθεσή σου να εγκληματίσεις και πάλι, αλλά έχεις μετανοήσει όσον αφορά το μικρό ποσό ή το μεγάλο ποσό, το οποίο ενδεχομένως θέλεις να ληστέψεις. Όχι, πώς θέλω να παρακάμω ληστεία τώρα, για όνομα του Θεού. Αλλά υποθετικά και θεωρητικά θα μπορούσες, άμα το ποσό είναι μεγάλο. Μα τώρα να κάτσεις να μάθεις αν έχει το σπίτι και εγώ 1.000 και να πάρεις, τώρα μιλούμε έναν του εκατομμυρίου δηλαδή. Να κάτσω εγώ τώρα να ξέρω ποιες είναι τα ριάλια, τέτοιες μες στα αρμάρι και να πάνε στο αρμάρι να πιάνει. Κινήσει όμως, Κυριάκο, μέσα στη νύχτα, ναι, από καπαρέ σε καπαρέ, προφανώς και συναντάς ανθρώπους οι οποίοι η δουλειά τους εισαγωγικά είναι το έγκλημα. Δεν έχεις... Όχι, είναι το έγκλημα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δουλεύω το καζανί μες στα καπαρέ σημαίνει είμαι εγκληματίας. Όχι, δεν μιλώ για σένα. Μιλώ ότι αναπόφευκτα άνθρωποι της νύχτας, ορισμένοι, σίγουρα δεν μπορώ να κατηγορήσω όλον τον κόσμο ο οποίος κινείται τη νύχτα, αλλά κάποιοι άνθρωποι του υποκόσμου διακινούνται, αν θέλεις, μέσα σε αυτούς τους ίδιους χώρους που διακινείσαι και εσύ για να κάνεις τη δουλειά σου, όπως λες, και να βγάζεις ένα μεροκάματο. Δεν υπάρχει ο πειρασμός κάποια στιγμή ή έχει προκύψει ο πειρασμός σε κάποια στιγμή να σε πλησιάσει κάποιος του υποκόσμου και να σου αναθέσει μια δουλειά, επιπληρωμή? Α, τώρα να μου το φέρεις άλλος πως, να μου πεις παράδειγμα να 100 χιλιάδες και σκόστον τα, έγκαμε τον τεζούλτες.
Δεν είναι αυτό που είπα ακριβώς. Δεν είναι αυτό που είπα ακριβώς. Δεν είναι αυτό που είπα ακριβώς. Είναι αυτό που είπα ακριβώς. Είναι αυτό που είπα ακριβώς. Έτσι, ούτε δεν είναι με τον τη κλάση. Ναι, Κυριάκο, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε υποθετικά. Σίγουρα μου έχεις ήδη πει ότι από το 87 δεν έχεις παρανομήσει. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ναι, έχει 8 χρόνια που άντε με πιάσει την ενότητα Καζανίκα από τα μεταποστάρι. Αν παίξω κανένα από κερδίζει μία-δύο χαρτιά, να σου κόψει ένα πρόστιμο. Έτυχε μας πέρσι το Πάσκα μια παραξήση με κάτι κοπέλια. Κάποιος γείτονταν μου και μου πέντε αρνιά, βέρεσε. Ήταν το Πάσκα γιατί δουλεύκω και ο Καζανίκος το Πάσκα με τα αρνιά. Και εδώ και μου άνθρωπος, αν δεν έρθει ο καιρός σου, χτύπησε με. Και κατά καιρός σε αστυνομία εγώ. Και μετά πήγε ένας παρέα μου να του πάρει το λόγο γιατί με χτύπησε και χτύπησαν τον κιό άτομα εκείνο, τον παρέα μου. Και μετά ο παρέα μου εκείνος ήρθε με εμένα και πήγαν να φέραμε άλλα κιό άτομα φίλους μας και χτύπησαν τον εκείνο. Και τώρα βρούμε όλη η δικαστία. Έτσι τα 13 μου χρόνια μόνο του ρίφα σαρέα μου έτυχε. Δεν και χτύπησα κανένα εγώ τελικά. Και πάω και παραπονούμενος που με χτύπησε ο άνθρωπος που γίνεται αρνιά, πάω και κατηγορούμενος τελικά. Έφαγε ξύλο του βάζει κατηγορούμενος. Και δεν χτύπησα κανένα εγώ. Και κατάλαβα ποιον ότι και γείτονα μου άνθρωπο. Και μαγούμε στην αμερώσουμε τώρα, άμα τα καταφέρουμε και αμερώσουμε. Κατάλαβες. Γιατί δεν είμαι κακός άνθρωπος. Σου δίνεται η ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα, αν παρακολουθεί την εκπομπή, να απολογηθείς αν θέλεις για τα δικά σου σφάλματα ή για τη δική σου ευθύνη. Προφανώς δεν πλήρωσες το χρέος σου. Τι θα ήθελες να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή? Θα ήθελες να πάτε δικαστήριο ή θα προτιμούσες να δώσετε τα χέρια και να αλύσετε τις διαφορές σας? Κοινός θέλει να μερώσει μαζί μου, αλλά με τα κοπήλια τα άλλα θέλει να μερώσει, διότι ο ένας εκτίμησε το μεσόγειο μας είχε λέει, που τους παρέλ μας. Και έκαμε τους ζημιά πολύ λαρία για να φύσικα και λέει, τώρα και ο χέρι του, αλλά μπορεί να με σκότωνε λαλί μου. Τώρα καταλάβες, αλλά έκαμε και τον τάφος που με χτύπησε εμένα. Διότι αλλή μου τώρα ποιος μας είχε χρωστεί 150 άπα, δέρνομαι. Έτσι είναι έτσι η ζωή. Κύριε, χρωστείτε με 150 λίρες, ένα μου καιρό, και ένα ρεδιά, κράγω πάνω μου 300 λίρες. Πάστε λεφτά, έτσι φάμε κανένα ρεαλιά. Καταλάβες. Έτσι είναι ο κόσμος. Όχι όποιος σου χρωστεί κάποιον πέντε πάω δέρνεις. Εκείνο είναι το πράγμα. Πάμε λίγο στο επάγγελμα αυτόν το οποίο ασκείς. Το επάγγελμα με το Καζαντί. Πόσο είναι επικερδές επάγγελμα είναι, Κυριάκο? Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν το βράδυ που είναι έτοιμοι να ξοδέψουν κάποια λεφτά με διάθεση να κερδίσουν από τους μπουλούκους τους οποίους έχεις? Πρώτα είχαμε πολλή δουλειά. Για μήλο 82-83 ξέρω, είχε πολλή δουλειά το Καζαντί. Ευκάλα πολλά λεφτά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ριάλια άκοπα που λαλούμε, δηλαδή είναι δρόνοι να τα φκαλείς, δεν έχουν χαίρι. Δηλαδή είναι να τα φάεις. Ή θα πάεις καμπαρέ να φάεις, ή να παίξεις ζάρι, ή απάρους, ή ξέρω να μπορεί να παίξεις άλλο. Δηλαδή είναι δρόνοι να τα φκαλείς. Και δεν τα υπολογίζεις. Πέρασε δηλαδή μια μικρή περιουσία από τα χέρια σου, αν κρίνω σωστά από τα λεγόμενα σου, κύριε εγώ. Από το 82 ως τώρα το 95, πόσες μπορεί να κάνουν 20-30 χιλιάδες λίρες, αν είχανου. Αλλά αν και φάμε αν ήταν 30 χιλιάδες. Αν είχαν και φύλλα τα, δηλαδή πόψε μια δουλειά με ο Καζαντίνε, έφυγε 100 λίρες. Α, στις 50 στην Πάντ. Έτρωγε και αγώσες εγώ. Έως που να πάει. Ούτε σε έτρωγες αυτές τις διαγώσεις, Κυριακό. Ένα παράδειγμα ανέφερα. Ναι, αλλά πότε σε... Λέμε, εκτός από... Ένα πάεις απάρους, ένα πάεις καφενές, ένα πάεις ποσί πολλά... Ένα πιστεύω να τα φάεις. Παίζεις δηλαδή χαρτιά ή ασχολείσαι με κουμάρι. Κάποτε παίζουν και είμαι μανιακός. Μα έχω καταδρομή παρατώ εγώ. Μπορεί να κάνω ένα χρόνο να μην πιω χαρτιά στο χέρι μου. Τι χαρτιά συνήθως παίζεις? Το κερδίζει μία-δύο, κανένα Θανάση, ξέρω εγώ. Υπόδρομο πόσο συχνά πας? Κάποτε πάω. Δηλαδή, κάποτε... Άμα κρατήσει για περάξιμο. Μπορεί να κρατώ 30-50, δεν θα πας περάξω. Είναι και να χάζω τις χιλιάδες μου. Είναι και χιτσάς που το υπόδρομο. Κανονίζουν τα τσίνιζοι μέσα, είναι τα. καλό. Όπου έχει χρήμα, έχει μαφία, δεν το καταλαβες. Αυτά προσπαθώ να μάθω. Μου λες εσύ. Γνωρίζεις περιπτώσεις όπου έγιναν μαφίες? Ήταν στο υπόδρομο σε ένα σου το πω εγώ τι κομπίνες. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Μπορούν 12 να βάλεις 12 πάρους και παίζουμε εμείς και με το φαβορή μισή και φαίνουν outside, έκατε σε βρέτο. Αφού ξύγονται να μου να φαίνουν γίνει. Για καλό ήταν, σε φάνε εγώ τούτο. Εφόσον λοιπόν, Κυριάκο, γνωρίζεις αυτήν την πραγματικότητα ότι στείνονται κάποια παιχνίδια εισαγωγικά, ναι, ή κάποιες κούρσες, γιατί συνεχίζεις να παίζεις άλογα ή να πηγαίνεις στον υπόδρομο, τόσο ανόητος είσαι? Ας σου πω ένα πράγμα για να καταλάβεις. Δηλαδή αν έχεις εχθρό να σου φέρει και να το κάνεις κακό, μην το κάνεις κακό. Έπας το στον υπόδρομο. Που για μένα δεν κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Κατάλαβες το ένα που θέλω να σου πω. Κατάλαβα ότι... Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να ξεκολλήσεις εύκολα. Ότι σου γίνεται μανία και πάθος. Πράγμα, ένα αρρώστια. Όλος ο ζόγος τελευταία αυτές τις μέρες γίνεται, υπάρχει τρομακτικός θόρυβος, γίνεται ένα φοβερό θέμα, είναι το θέμα ακριβώς του τζόγου με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ποια είναι η δική σου άποψη? Εκείνη τα μηχανούσκια όμως απάρους παρεώοι βγάλουν μοίρα, πίστια να μου βγάλουν, άλλη μαφία γίνει. Αφού τα κοπιούνται, εγκανονισμένα.
τούτο δεν ήθελε κανένα να σου το πει. Πρέπει να καταλάβει ο ίδιος. Αν πιάει παράδειγμα τη μηχανή σου και λύρες, θα βγει 100, δεν είχαν τη μηχανή. Και αν κερδίσει κανένα, χαίρεται, εγώ και μου 50 λες η μηχανή. Μα ρώτησες ότι έβαλαν του άλλους 300 λίρες και 500 μέσα. Ή ανθρώπους μου ανιακούς εγώ. Παίζω και εγώ να παίξω και ο δύο πεντελείς κάποτε. Ότι αφού κοπιούνται κανονισμένα, δεν χάνουν τούτα. Αν έχανε, δεν να τα φέρω. Καταλαβαίνεις. Εφόσον όμως επαναλαμβάνω την ερώτηση, Κυριάκο, εγώ ο οποίος ευτυχώς δεν παίζω αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι άνθρωποι σαν και σέναν που θυσιάζουν τη δικιά τους μικρή ή μεγάλη περιουσία στον τζόγο, εφόσον γνωρίζουν αυτές τις πραγματικότητες που τόσο περιγραφικά έχεις αναλύσει, γιατί συνεχίζουν, είναι τόσο το πάθος μεγάλων που να μην μπορούν να αποκοπούν από, από αυτήν τη συνήθεια. Όχι, νομίζω εγώ άμα θέλει ο άνθρωπος κοφκίτα, ούλα με ένα ακούει λόγια. Άμα θέλει κοφκίτα. Δηλαδή εγώ έπαιζα από κερδιζέ, 30 λίρες κάσα, μία δύο. Μπορεί να κάνω και ένα χρόνο να μην πιω χάρκι. Άμα κρατώ παράδειγμα κουάρτα τρίμε κουγκάν και ένα φίλο κρύο και γύρω του άλλου αντίπαλο μου τέσσερα φύλλα και κρύο, σημαίνει τα τσάζε έχω. Καταλαβες. Γύρω του τέσσερα φύλλα και κρύο άλλος, τέσσερα. Πιστεύεις λοιπόν, πιστεύεις την καταδρομή, κυρία μου. Βέβαια, καταδρομή και ροή, ό,τι παίξεις. Είτε απάρους παίξεις, είτε χαρτιά, είτε ζάρι, ό,τι παίξεις είναι ροή και καταδρομή. Έτσι είναι. Υπήρχε περίοδος στη ζωή σου που να είχες μεγάλη ρέντα και να κέρδισες αρκετά λεφτά και υπήρχε περίοδος στη ζωή σου που να είχες μεγάλη καταδρομή. Ρέντα, και έβαλα μια φορά 12 λεπτά στο απάρους και πια είχες 168. Τι της έκανες. Ήταν τα outside. Μια εβδομάδα άντεξε, να μπορείς να κάνω. Χρειάζεται άκουπα καρτεράς από τούτο, να τα φάεις πάλι. Να παίξεις δυνατά, να τα φάεις, να μείνεις όλοι μάπες, όλοι... Μιλά μου για καταδρομή. Για πού να δω σου, είναι η καταδρομή, είναι τούτη, είναι τα μοίρα μου για καταδρομή. Είναι τούτη, σου λαρώ. Ωραία. Θα κάνουμε ακόμα ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε με το ίσως ουσιαστικότερο σημείο της σημερινής μας συζήτησης με τον Κυριάκο, που είναι η σχέση του με τις γυναίκες και το μεγάλο του όνειρο κάποια στιγμή να γνωρίσει τη δικιά του Βασιλοπούλα και να παντρευτεί. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο. Κυριάκο, πριν από το διαλύμα είχα αναφέρει ότι θα μιλούσαμε τώρα για ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της παρουσίασης της δικής σου προσωπικότητας, αν θέλεις, του δικού σου persona, στο persona non grata, για γυναίκες. Φάνηκες τυχερός στις γυναίκες της ζωής σου? Έχω πολύ καταδρομή. Πάω στις γυναίκες. Γιατί έχεις καταδρομή, Κυριάκο? Ζήτησα και τρεις περιπτώσεις κοπέλες που είναι Κύπρο δηλαδή. Για να παντρευτώ, έτυχε που ήταν χωρισμένες με μωρά και είχε να μπουν τον δηλαδή και αλλά η δουλειά που κάναμε με τον Καζαντή μέσα στα καπαρέα απορρίψαμε η δικήρουσα στο παρομένο για να βάλει στην κουβέντα. Και είπα και εγώ πιο με Κυπρές έχω καταδρομή πολύ να βρούμε καμιά ξένη. Και το 1994 έφερα μια Φιλιππίνεζου. Πολλές Φιλιππίνες. Όταν λες έφερες, δηλαδή πήγες σε ατζέντη και είπες θέλω να παντρευτώ, πώς έγινε? Ας σου εξηγήσω. Επειδή ένας παρέλ μου στις Φιλιππίνες να παντρευτεί μια κοπέλα, και ήταν και ο Φινέας σαν καπαρέ και είπεν της μιας κοπέλας άλλης είχαν την άλλος παρέλ μου δηλαδή. Είχα μου μια φιλενάδα και ο παρέλ μου. Ένας επίεν ποιο, άλλος δεν επίε. Λαλή της ο γιος που πήγαινε ποιο, πού τον άλλον, σε θέλει, θέλεις ο Κυριάκος. Πάεις, αλλά να σταθεί με τον άνθρωπο, ναι. Και πια τα διαβατήρα, εσούλα, φωτοκοπή, ξέρω, στο έφεραμε. Έφυγαν η κοπέλα του 93 το Γενάρη και έφεραν το 94 το... τον Ιούνιο. Έκανα 18 μήνες. Ήσουν ερωτευμένος μαζί της, Κυριάκο? Όχι, δεν ήμουν ερωτευμένος μαζί της, αλλά υποτίθεται τους γενέδες επειδή και φτωχές οικονομικά είναι τα λουκαωμένα. Δουλεύουν μέσα στα καμπαρά, θέλουν να βρουν άνθρωπο να σωροφτούν μας το άλλο. Έχει πολλές που εκτιμούν. Όμως εγώ έπαιζα σε παγίδα. Τούτη γενέκα ήρθε για τον Μιτσίνον άλλο. Στις αμού παγίδα είναι εμένα. Και είπα της, δεν είχα τίποτε με την κοπελούαν ή ξέρω κανένα κουβέντα. Και φέραμε τι, έκανε 3.000 λίρες, 600 λίρες εισιτήρων, 300 λίρες βίζα, έκανε κάτω γύρω καλή βίζα, τηλεφωνήματα 1,5 χρόνων, έστειλα τη δεκαετία μέσω τραπέζης, έκατσε μου 3.000 και παραπάνω μπορώ να σου πω, του ιστορία. Και τι έγινε όταν ήρθε? Ήρθε η κοπέλα, μια γειτόνισσα μου είχε να βάλω κουμέρα, αν επαντρεύτηκε και πρώην είχε και δυο μωρά Φιλιππινεζού, άλλη είχε να βάλω πρώτη κουμέρα, εξήγησε της, είναι καλό παιδιό του, τότε εντάξει, δηλαδή, η ώρα 3 το ήρθε η κοπέλα. Η ώρα 4 το πρωί είναι φύγαμε που είχαμε, αμέσως θα πέσουμε. Με την κοπέλα, κατάλαβα ότι ήταν κρυά τούτη. Γιατί έγινε ζάλι και περάσε τον ίσιο πάνω. Γιατί
ένιωθε κρυά η κοπέλα, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει και λαλή μου είχε πρόβλημα. Κατάλαβα και ο τρία εγγλέζικα που ξέρω πρόβλημα και να πάμε στην κοπέλα, την κουμπέρα μας το βάλουμε. Ναι. Και σηκώστηκα ό,τι και πήρα λαλή μου, εγκουρασμένη λαλή μου που το ταξίδι, και δεν μπορεί η κοπέλα στο βάλουμε, να κάνουμε τέρωτα να στο βάλουμε. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν επιμένω, αλλά να καταλάβω ότι αν είσαι πας στον άντρα, δεν καταλάβω ότι θέλω να επαντρευτεί, αφού δεν ξέρω ότι ξεπάστηκε τούτη. Δηλαδή, είναι τα να κάνουμε ανάμιση χρόνια τηλεφωνούσαμε την Νάρτη, εντάξει, ένα σταγό γενέκα και τώρα κάτι κρύφει το λίγο πέντα λόγια, δηλαδή μου τίποτα δεν κρύφει. Και ξημέρωσε Παρασκευή και λέει μου η κουμέρα μου το μεσημερίο που σηκωστήκαμε, δεν σε θέλει, λέει μου. Σ' άλλο ακόμα φυρτώ που μου είπε να σε θέλει. Έκαναν 3.000 επειδή δανείστηκα από εκεί που εισιτήρια εν κουβέντα τούτη λέω ότι και με θέλει και τέτοιο και όμως και τα ρελιά λέω ότι τούτη ένα πέντα ρεγέριμι είναι μου να κάνω λέω ότι. Δεν μου να καμουράζει τώρα. Δηλαδή σε απασχολούσε περισσότερο ότι έχασε 3.000 Κυριακό παρά ότι έχασε. Δεν απασχολούσε ότι έχασα 3.000. Έτσι έχουν αξία τα ρεαλιά. Είχε κρατώ ρεαλιά, α πούμε. Καλό με ρεαλιά περνώ και το σύρμα. Το σύρμα είναι ότι δεν είδα ποτέ μου έτσι καταδρομή. Φέραμε και λέγαμε πω Φιλιππίνε για αγία του βάλουμε. Οι πιο φτωχέ ιδέε του κόσμου, αλλά στο βάλουμε έχουν ανάγκη να παντρευτούν και άνθρωποι να σε 70 χρόνια. Γιατί θέλουν να φύγουν από τη νύχτα που τα καπαρέ. Ναι. Ας το βάλουμε, είναι καλή δουλειά δουλεύκουν το είσαι μέσα στα καμπάρια, καταλάβες τώρα. Ναι. Και να βρουν άνθρωπο να υποστηριχτούν, ας το βάλουμε. Που λαλούν, εκτιμούν και μας αγαπήσει οι Φιλιππινές, να στέγει, δεν ξέρω εγώ, εν κουβέντες του καφέ τούτης. Πέμω κάτι, Κυριάκο, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το γεγονός ότι αυτό το κορίτσι δούλευε σε καμπαρέ, προφανώς ναι. πήγε με πάρα πολλούς άντρες. Ναι. Ίσως και επιπληρωμή. Δεν θέλω να το ερευνήσουμε αυτό το πράγμα, είναι πολύ ευαίσθητο. Ναι. Το γεγονός ότι είχε σχέσεις με κάποιο φίλο σου, ναι. δεν σε απασχολούσε. Τώρα να μίλησα με τον φίλο μου και λέω τώρα του Δημιξά να την παντρευτεί, ξέρω ότι ήμουν και μετά που έφυγε, εγώ μπορώ να σου πω έκλαια και για τον Νίκο Πελούα, διάγκαι κάτι πολύ μαζί της. Και είναι ο Σελέλα που έφυγε. Δηλαδή είναι συγκινήθηκε και είσαι για τον Κερόντο ας το βάλουμε. Μάλιστα. Και εγώ έκλαια χωρίς να το θέλω, δηλαδή ελυπάσουν και όσοι ξέρω οπωσδήποτε. Και λέει μου, όλα ανέφυγε να σπάσει τον άθρωμα, τέτοιος δεν έχω τίποτε. Λέω τώρα ο άλλος επειδή με Φιλιππίνα να παντρευτεί την κοπέλα να το βάλουμε. Τώρα λοιπόν, είναι μόνο να γίνει, όχι να τη φέρουμε αύριο να μαλώνουμε μαζί και για μια γυναίκα να μαλώσουν και φίλοι. Και αρέσκουμε τα πράγματα εμένα. Δηλαδή μου δεν με ενδιαφέρει. Και όλοι συνεργαστήκαμε μέσα στον κόρπο να τη φέρω να την πρασάρουν το μετσί τέλος πάντων. Κάτι έτσι έγινε εκεί. Στο τέλος πήγε με τον νεαρό αυτόν ή... Τούτη έμεινε ένα μήνα, μετά πήγαινε στη Λεμεσό με την κουμπέρα μου και τον κουμπάρα μας του βαλωμένου. Φύγαν που ηλάνε κάποια Λεμεσό τα πλάματα, έμεινε ένα μήνα και πάνω και πήγαινε στο αεροδρόμιο, εγώ έμαθα πότε φεύγει κείμενα από η αστυνομία και πήρα 75 δολάρια και που αφήνει ήταν μαραζωμένη. Μετά από αυτήν την καταδρομή, όπως ναι. την περιέγραψες Κυριάκο εσύ, ναι. αυτήν την ατυχία να θέλεις, γιατί σίγουρα πίσω από αυτήν την σχεδόν, να μην παρεξηγηθώ, κομική ιστορία, που δεν είναι ναι, κομική, ναι. κρύβεται μια τραγωδία. Ναι, ναι. Κρύβεται το δράμα δύο ανθρώπων, να θέλεις, έναν κορίτσι από τις Φιλιππίνες, το οποίο σίγουρα ήταν ερωτευμένη με κάποιον άλλον, αλλά υποχρεώθηκε να έρθει στην προσπάθεια της να επανέλθει, να ξαναδημιουργήσει τη σχέση του μαζί του, σε εκμεταλλεύτηκε, να θέλεις, και το δράμα ενός ανθρώπου που αυτόν αναλύουμε σήμερα, ο οποίος στα 35 του χρόνια τόσο πολύ θέλει να παντρευτεί, να δημιουργήσει οικογένεια, που είναι έτοιμος ακόμα να κάνει και αυτήν τη θυσία που να παντρευτεί έναν κορίτσι του καπαρέ. Μίλα μου για αυτά τα συναισθήματα, πόσο λείπει από τη ζωή σου η γυναίκα, η σύντροφος, τα παιδιά. Ναι, η γυναίκα το ας το βάλουμε τον άντρα σώζει τον και καταστρέφει τον. Καταλάβεις, δεν πάντα σώζει τον ή καταστρέφει τον. Ναι, αλλά πόσον λείπει από σένα, είσαι 35 χρόνων. Ναι, θα ήσουν έτοιμος, αν παρουσιαζόταν μία γυναίκα, γιατί προηγουμένως είπες ότι ζήτησες και γυναίκες παντρεμένες με παιδιά, πρώην παντρεμένες με παιδιά, διαζευμένες κτλ. Αν παρουσιαστείς στη ζωή σου τώρα που το πρόσωπο σου και το περσόνα σου αποκτά μια άλλη διάσταση, να θέλεις, θα γίνεις γνωστός ή θα σε δουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ας υποθέσουμε ότι ενδεχομένως 2-3 γυναίκες αυτή τη στιγμή ίσως να ερευνώνται, οι ίδιες να σκέφτονται κατά πόσον θα μπορούσε να γίνει αυτό το πάντρεμα ανάμεσα σου εσένα και σε αυτές. Ποια είναι αυτά τα οποία εσύ ψάχνεις να βρεις σε μια γυναίκα και ποιες είναι οι θυσίες, θα μπορούσες να πεις ότι σταματώ σήμερα εδώ και τώρα το Καζαντίν και την νύχτα είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά και να αναλάβω τις ευθύνες μου απέναντι σε μια γυναίκα με τα δύο της παιδιά εφόσον είναι χωρισμένη, αν είναι χωρισμένη και να αναλάβω αυτές τις ευθύνες, είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το πράγμα. Αν βρεθεί μια γυναίκα να προκομμένη να παντρευτώ έστω και να έχει μωρά ή οτιδήποτε με πειραζεί, αλλά το Καζαντίνι είναι η δουλειά μου, είναι μόνο να σου πω. Δεν σημαίνει επειδή κρατώ το Καζαντίνι με το υπόκοσμο, δεν θα το βάλουμε να καταλάβεις. Καταλάβεις, διότι είπα στα χτήματα ή στο φούρνο που πήγαινα κάποτε όπου πάω, είναι κάτω στην αυτιού μου, εδώ σπασά, είναι πρόβλημα. Δηλαδή αν κάνω λίγο καιρό δεν μπορώ, κουράζομαι εύκολα.
Εμείω για την όρεξη να δουλέψω. Καταλαβαίνετε. Και εγώ καλώς παλμένο. Θα μπορούσες με τα λεφτά που βγάζεις με τον Καζαντίν, Κυριακό, να ζήσεις μια οικογένεια. Ε, βέβαια, άμα έβρισκα μια γυναίκα προκομμένη και σταθεί δίπλα σου, ό,τι έκανα πεντάρες πολλές στη ζωή μου. Καταλαβαίνετε. Μετά από αυτήν την ατυχία που είχες με τη Φιλιππινέζα, αυτή. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όπου είχες άλλες περιπέτειες ή κάποια σχέση, κάποιο δεσμό. Όχι, έχω πάει στις γενιές πολύ καταδρομή, είπα σε εγώ πολύ καταδρομή, ούτε να μας αγαπήσει μια γυναίκα στο κάτω κάτω. Έτσι, εσύ χειρότερος που λέω μας, που ήταν και γενιές ωραίες. Κατάλαβες, γιατί δεν ήταν να το κάνουμε. Έχω καταδρομή, είπα στις γενιές, είναι θέμα ροής και καταδρομής. Τόσο άνθρωπος έχει καταδρομή, είπα στις γενιές. Εγώ πιάνω λαχεία να σου πω κρατικά, παίζω χειρότερο και πιστεύω κάποτε στην τύχη ότι μπορεί να κάτσει κανένα λόγο πάνω μου. Η καταδρομή που έχω πάει στις γενιές. Επειδή λένε ότι όποιος κερδίζει στα χαρτιά, χάνει την αγάπη. Μπράβο, εσύ χάνει την αγάπη και πιστεύει ότι κάποτε. Και κάποτε πιστεύω εγώ για να ξαναμιλήσουμε ότι κάποτε μπορεί να πιω το ρότο νέο. Έτσι νομίζω. Εύχομαι να το καταφέρει, Κυριάκο, γιατί ίσω τότε να είναι και πολύ πιο εύκολο να βρει και γυναίκα. Γιατί σε κάναμε 18 μήνε να φέρουμε την γυναίκα από τι Φιλιππίνε. Α το βάλουμε, είσαι έναν κοινό παντρευτή άνθρωπο να φύγει που τον τη νύχτα από τη βρωμιά να στο βάλουμε. Καλά, έμεσε, συντάχτη στο κάτω κάτω. Καταλαβες, να πετάξω και εγώ τόσα 40 μέσα στις στράτες. Και κράτω. Πες μου κάτι, Κυριάκο, σαν άντρας πλέον στα 35 σου χρόνια, σίγουρα πέραν από την ανάγκη την τρομακτική που έχεις να έχεις δίπλα σου μία σύντροφο, έχεις και ανάγκη να εκτονωθείς σεξουαλικά. Μια και γυρίζεις από καπαρέ σε καπαρέ, σου παρουσιάζονται ευκαιρίες να, αν θέλεις, εφόσον είσαι τόσο καταδρομικός με τις γυναίκες, να αγοράσεις τον έρωτα. Μέσα στο καμπαρέ, πάει να κεράσει μια γυναίκα, μια σαπάνια, να ζωή και καμιά 20-30 κάρτες, πάει μαζί σου, πάει, είναι μόνο να σου πω. Εσύ μου πάει μαζί μου, δεν είμαι άγριος άνθρωπος εγώ, δεν είναι να το κάνουμε πάσημα, αλλά ευαρέθηκα να δούλα να πάει γυναίκα μια νύχτα μαζί σου και να φύγει. Εγώ θέλω να βρω μια γυναίκα μόνιμη και κανεί. Δεν είναι να το κάνουμε, γιατί έζησα τη ζωή μου, κανεί, έχει 13 χρόνια μέσα στη νύχτα, κανεί. Δεν είναι να πάω να αγοράσω γυναίκες, εγώ να κάνω τη δουλειά μου και να φεύγω. Σε να κάνουμε οικογένεια πιο. Πες μου κάτι άλλο, Κυριάκο. Μέσα στον κόσμο της νύχτας, που κυκλοφορείς, που περιπλανείς κάθε βράδυ, κάποιες εμπειρίες. Έχεις έρθει σε επαφή με ναρκωτικά, πίνεις, έχεις γίνει αλκοολικός, καπνίζεις, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχει ένας μύθος γύρω από τη νύχτα και μάλιστα με τα τελευταία γεγονότα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα καμπαρέ, τον υπόκοσμο, χαρτοπαικτικές λέσχες, κουμάρι κτλ. Ακούμε και διαβάζουμε τρομακτικά πράγματα. Εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος, αν θέλεις, ο οποίος κρατάς μια απόσταση, από ό,τι κατάλαβα, από το έγκλημα, από το κυρίως έγκλημα, από τις δολοφονίες, από τα μεγάλες κλοπές και όλα αυτά. Έχεις κρατήσει μια απόσταση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα δικά σου βιώματα? Έχεις έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίσταχτοι δολοφόνοι, που είναι χασισκλίδες, που είναι έμποροι των ναρκωτικών? Ο καθένας με τη δουλειά του, είναι μόνο να σου πω. Εγώ κράω το Καζαντί, γυρίζομαι στα καμπαρέ, τώρα βάλω σαν πίντη χασί, και κάθεται μέσα στη γωνιά και πίντη χασί, φερειπή. Έτσι διαφέρει με εμένα. Εγώ τη δουλειά μου βάλω. Εγώ 13 χρόνια μέσα στη νύχτα, μπορώ να σου βαρύνω παράξενο. Δεν πίνω ούτε τσιάρο ούτε πότα. Κάτι παράξενο δηλαδή. Έγινε τα σε τη νύχτα, τσιάμενη σε πότη, και τσιάρο ή και τα πιο μαζί. Και μπορεί να ρωτήσω ποιο θέλει, εγώ δεν πίνω ούτε τσιάρο ούτε πότα. Δηλαδή, αν πιω να ποτήρι, πήρα με τσιάρο. Πόσο διαδεδομένο είναι το χασίσι στου χώρου που περιπλανιέσαι? Δεν ξέρω, κρατούν τα μέσα στου δρόμου, και παπάνουν και πίνουν και πέφτουν πάνω σου. Μπορεί να πάει μέσα στο καμπαράκι, μέσα στη γωνιά να πίνει. Έτσι καταλάβω εγώ αν πίνει. Έχει πιωμένος, μαστουρωμένος, έτσι γράφει το με το πόντο του, πίνει χασίσι. Εγώ δεν είμαι τούν της κλάσης, ας το βάλουμε. Η αστυνομία, επειδή πολλά γράφονται και πολλά λέγονται, όταν έρχεται μέσα στο καμπαρέ να δει τι συμβαίνει, αν υπάρχουν φασαρίες κτλ. Ναι. Δεν εντοπίζει αυτήν την ύπαρξη των ναρκωτικών. Μάντσε, δηλαδή μπορεί να έχει ένα παράδειγμα να βγει από το καμπαρέ να πάει από αυτόν τον αφήσει, να πει πίνε στα αυτόν τον ατσιάρο. Δεν σημαίνει αστρεμένο να κάτσει να γλέπει τον καθένα που πίνει χασίσι. Είναι πολλοί που πίνουν και δεν τους πιάνουν, είναι τα σχέση είναι. Καταλαβαίνεις. Τούτο δεν σημαίνει ούτε να τους βουλατάψει στην αστυνομία. Η αστυνομία κάποτε πιάνει καμιά σπήρα μεγάλη, κάποτε δεν σημαίνει η θεή αστυνομία. Ωραία. Καταλαβαίνεις. Επανέρχομαι σχεδόν στην έναρξη του προγράμματος αυτού, Κυριάκου, σε παρουσίασα. Λες και θα παρουσιάζαμε μία
κοινωνική σαπουνόπερα και σε αποκάλεσα ο ανθρωπάκος της νύχτας. Πώς ένιωσες όταν άκουσες να σε αποκαλώ ανθρωπάκον, σε πρόσβαλε αυτό το πράγμα, ένιωσες... Ήταν να με προσβάλλει, εσύ που το 82 που κάνουμε το 2013 χρόνια μες τη νύχτα, είμαι άνθρωπος της νύχτας, ήταν να κάνουμε. Αλλά η κουβέντα είναι ότι κάποτε που λάβαμε στο ξύλο, το ξύλο πάλι το χλωρό, εντός που μιλήσε σήμερα ότι είσαι τη νύχτα ή κραείς καζαντίνη, δουλεύκεις κασόνι μες στο καμπαρί, οτιδήποτε, είσαι του υπόκοιμου μας το βάλουμε. Και σημαίνει όλοι επειδή μες τη νύχτα οι καπαρέ δουλεύκουν ή έχουν καζαντίνη που λουφκιόρα είναι του υπόκοιμου. Ξήσα σου το. Δηλαδή μπορεί να είναι τη νύχτα εγώ. Έχει άνθρωποι που ορούς του είναι οι φόνοι. Έχει που είναι οι ληστείες. Έχει που πίνει χαζίσι. Ο καθένας με το τούτο του. Ας επανέλθουμε λοιπόν, σε αποκάλεσα πρωταγωνιστή της κοινωνικής αυτής της σαπουνόπερας που λέγεται ο ανθρωπάκος της νύχτας. Και ότι το κυριότερο στοιχείο είναι ότι ονειρεύεσαι να βρεθεί μια βασιλοπούλα σε εισαγωγικά, να σε πάρει από το χέρι, να σε βγάλει από το περιθώριο και μαζί της να δημιουργήσεις οικογένεια. Ναι. Είναι αυτόν όντως το μεγάλο σου όνειρο. Πιστεύω κάποτε μπορεί να βρεθεί μια κοπελά, αλλά και παρέα με εμένα να σου πω, παραπάνω με βοηθήσαν ή να μπορεί να σου πω. Πιστεύεις ότι αυτή η σειρά που ονομάσαμε ανθρωπάκος της νύχτας με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Αντωνίου θα έχει happy end? Θα έχει ευτυχισμένο τέλος? Δεν ξενοχλούμε κανέναν, δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν λέω ευτυχισμένο τέλος, θα βρεθεί αυτή η βασιλοπούλα, Κυριάκο? Αν βρεθεί, βρέθηκε. Αν δεν βρεθεί, αν ήταν και σημαίνει ότι... Και με αυτήν την όταν, κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε και για απόψε. Κάναμε μια προσπάθεια, αν θέλετε, και λίγο σκοπιμότητες να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα σχετικά εμπορικό μέσα στα πλαίσια των δημοσκοπήσεων που γίνονται με διάθεση να ανεβάσουμε την ακροαματικότητα και τηλεθέαση αυτής της εκπομπής. Μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα είμαστε και πάλι μαζί σας, γεια σας και εύχομαι όντως η σαπουνόπερα που σας παρουσιάσαμε να έχει happy end και ο Κυριάκος να βρει τον άνθρωπό του και να είναι ευτυχισμένος για πάντα. Καληνύχτα. Υποδεχτείτε τον Κώστα Κώστα. Κώστας Κώστα στις 8. Καλησπέρα σας κύριε Γυρί. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις με δύο εντελώς διαφορετικούς καλεσμένους. Ο πρώτος ήταν ο Κάρκας που είχα λίγο πρόβλημα να πω το όνομα του. Γεια σας κύριε Γυρί, καλωσορίσατε στην εκπομπή. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα και σήμερα έχω μαζί μας τον πολύ γνωστό Γάρκα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα και σήμερα έχω μαζί μας έναν ο πολύ γνωστός Γάρκα, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα. Όμως μετά η συζήτηση συνεχίστηκε κανονικά. Άλλαξε τίποτα η ζωή σου από τον καιρό που εμφανίστηκες στην τηλεόραση, στο μαζί με τον Σιδερά από τότε. Άλλαξε τίποτα η ζωή σου? Τηλεφωνήσα μου πολλές γυναίκες, αλλά μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, ξέρω ότι θες γυναίκα και πριν να μιλήσουμε γι' αυτό, θέλεις να μας πεις κάτι για την παιδική σου ηλικία. Πώς ήσουν όταν ήσουν μικρός? Πώς ήμουν? Πόσο περίπου, τόσο δε... Εντά, μα είσαι μητσής, πόσο ήσουν, μητσής. Δηλαδή πώς ήσουν? Όχι πόσο. Πώς ήμουν? Πώς ήσουν, δηλαδή ήσουν αδάχτος, ζωηρός, ήσυχος? Ήμουν ήσυχος. Α, ήσουν ήσυχος. Γιατί ήσουν ήσυχος, γιατί? Ήμουν ήσυχος, εντάξει, γιατί. Ναι, μα γιατί ήσουν ήσυχος όμως?
Έπρεπε να κάνουμε φασαρίες, είμαι εδώ. Δηλαδή τώρα έχεις καμιά γνωριμία, τίποτε, με μια κοπέλα. Τηλεφώνησε μου μια 45 χρόνων, αλλά πήρε με και σπίτι της, ήταν για μια ημέρα μόνο. Επειδή στη Λεμεσό, ναι, ήταν πριν το πρωταπριγιά 15 μέρες, μια κοπέλα 29 χρόνων, είμαι χωρισμένη με ένα μωρό. Και να έρθει στον κήπο να βρεθούμε για παντριά, για γάμο που ενδιαφέρει. Ναι. Άρα εντάξει. Είχαν αυτιοφία, άτος το ζήνας, πάσαν και μηχανή αυτοκίνητο, δεν είχε αυτοκίνητο. Και έκαμε άτος το και πήρε με ένας έρεσθενάς και πήρε με, δεν ήρθε η κοπέλα. Α, ήρθε η κοπέλα. Έσπασε μας και αυτοκίνητο, με κοπέλα ήρθε με λίγο. Δηλαδή η γυναίκα θέλει στήρα έτσι ψηλή, κοντή ή έτσι πειράζει. Ή να πιάνουμε και μέτρο να μετρήσουμε. Τώρα είναι κοπέλα, δεν είναι τέτοιος, είναι να τώρα πώς θα αλλάξει η ζωή σου από τον καιρό που έμπηκε στην τηλεόραση, τώρα που είσαι γνωστός. Που πάω στα κέντρα μεταλλαχία, καλώ στον κύριο Γκάρχαν των ηθοποιών, καλώ στον. Λαλό τη ομάδα των Καζαντζίν, τίποτε που χωρίζει κανένα λίγο και καλώ στον καλώ στον. Έτσι όπου σου μνήσουν λαχεία συνέχεια. Πε μου, έπιαν τίποτε commission, ο σιδεράς, τίποτε. Δεν έχει commission. Που πουλείς παραπάνω τώρα. Έτσι έχει commission ο σιδεράς, είναι μόνο κάποιο commission. Α, πια εγώ τουλάχιστον. Είναι μόνο αυτές. Είναι commission. Πολύ είναι η δουλειά, πολλά θα βρούμε και κάνουμε. Εντάξει. Πού αγοράζεις τα ρούχα σου? Εδώ από τον Πάπη είναι τα. Τον Πάπη? Ναι. Ποιος είναι ο Πάπης? Ρωμό Λιβάρκη. Θα με ξέρεις? Όχι. Καλός άνθρωπος. Είναι καλός. Διά σου έπτωση? Διά μου τα γιάτσι κάποτε. Ναι. Χωρίς έπτωση. Μούχτη κάποτε, δηλαδή μου πιάτσι. Μούχτη. Επειδή ξέρω σε τώρα που άπιανω και εγώ μου χτύχει. Είχε λίγο μου το μαγαζί. Τι έχεις να προσφέρεις εσύ σε μια κοπέλα? Να προσφέρω σε μια κοπέλα και ήταν κορμί του να πέφτει μόνο του. Ναι, είναι ωραίος, ναι. Τη νύχτα που πέφτει έτσι ή πάνω έτσι. Έτσι, εντάξει πέφτει. Έτσι. Είναι όπως έτσι, ανταράξεις τη νύχτα και κλώτσε που την άλλη νύχτα. Πού θα έπαιρνε μια γυναίκα στο πρώτο σου ραντεβού? Πού να έπαιρνε στο νεκροταφείο, σε έναν κέντρο να φάει. Δεν θα ρωτήσει αν μου κάνεις τούτη. Να πάει σε έναν κέντρο να φάει, πού να πάει. Ή εγκαρό. Σε έναν κέντρο. Είναι μου λαριστά. Άκου το πάλι. Ποιο? Ναι, απάντα το. Αλλό. Αλλό. Άλλο. Αλλό. Ναι. Ο κύριος Κυριάκος. Ο κύριος Κυριάκος ο Κάρκας. Να μου θέλετε. Ναι, μάνα μου, να μου θέλεις. Ναι. Ποια μιλά? Μαρία. Μαρία, να ζήσει, μάνα μου. Έλα, σου πω πότε να βρεθούμε. Αύριο, μα πού, να το πω. Όχι, πού να βρεθούμε, εγώ μένω στη Λάρνακα. Φινικού, εσύ στη δροσιά, μάνα μου. Ας του κριτικού. Μου είπες πότε να βρεθούμε. Μα αύριο πού, αύριο, να βρεθούμε αύριο πού, μου είπες το πού. Φινικού, εσύ. Πέ μου. Ας δουλεύει ο άντρας σου. Δεν είσαι παντρεμένη. Είχε να χωριστεί να πάρεις εμένα. Μα πήρες με για τον κορκολίνο με έναν τίποτε. Τι άρεσες έτσι πολλά. Είναι να χωρίς πον άντρας σου για μένα. Α, ποιος είμαι εγώ. Α, ώστε εγώ είμαι αστέρι δηλαδή. Να λάψεις. Να λάψεις του. Εντάξει, μάνα μου, πέμπω να βρεθούμε. Εφηνικούς αύριο, είναι τα ώρα. Ή να με πάρεις τηλέφωνο, πάνε να μου πεις. Εντάξει, θα σε πάρω. Ευχαριστώ, μάνα μου. Παρακαλώ. Όλα με ξεχάσεις. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Είσαι ότι πειράζω να ακούσουμε. Δεν μου γύρκε, δεν και καταλαβαίνω. Είναι να βρεθούμε σε φινικού, έλα. Κάποια Μαρία, αλλά δεν και καταλαβαίνω και καλά. Λοιπόν, απάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε τώρα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει. Και όταν επιστρέψουμε...
Να πούμε για. Λοιπόν. Μην τα γέλα. Κάμερες. Λοιπόν, να πάμε για ένα μικρό. Έχω τα ίδια στην έχω τα κύκυρους. Τώρα θα πάμε για... Τώρα θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν πιστέψουμε... Να μου να πω, πέ μου. Πάμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι βέβαιος πως οι περισσότεροι από εσάς έχετε ήδη πληροφορηθεί πως αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είναι εβδομάδα όπου οι ειδικοί, αφού κάνουν την έρευνά τους, θα μας πληροφορήσουν ποιο κανάλι έχει την πρωτιά και ποια προγράμματα αρέσουν περισσότερο σε εσάς τους φίλους τηλεθεατές. Όλα τα κανάλια λοιπόν έχουν φροντίσει να διαφημίσουν τις καταπληκτικές τους σειρές και όλοι εμείς που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιαζόμαστε μέσα από το γυαλί όπως συνηθίζεται να αποκαλείται τώρα η τηλεόραση, βάλαμε το καλό μας το κουστούμι σε μια προσπάθεια να σας εντυπωσιάσουμε και να κερδίσουμε τη δικιά σας προτίμηση. Έτσι λοιπόν και εγώ παίζοντας το παιχνίδι των καιρών, πάρα πολύ πονηρά αν θέλετε, σκέφτηκα πως αυτό που πουλά περισσότερο σήμερα δεν είναι ούτε οι πολιτικές συζητήσεις, ούτε οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκπομπές, ούτε καν αυτό το τόσο λαοφιλές άθλημα, το άθλημα του ποδοσφαίρου. Αυτό που βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις των περισσότερων από εσάς είναι οι κοινωνικές σαπουνόπερες. Έτσι, μια και νοιάζομαι στο τέλος της μέρας να βρίσκομαι κι εγώ ψηλά στις προτιμήσεις σας, φρόντισα σήμερα να σας παρουσιάσω μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα που άνετα θα μπορούσε να είναι μια κοινωνική σαπουνόπερα που θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Ο Ανθρωπάκος της Νύχτας». Μια ιστορία βασισμένη πάνω στα πραγματικά γεγονότα και στην ζωή του σημερινού μου φιλοξενούμενου, του κύριου Κυριάκου Αντώνη. Και η σύνοψη της δικιάς μου κοινωνικής, κοινωνικού προγράμματος είναι ότι ο κύριος Αντώνης είναι ένας άνθρωπος με βεβαρημένο ποινικό μητρό για απόπειρα βιασμού μιας τουρίστριας, για μικροκλοπές και για παραχάραξη του κρατικού λαχείου, ζει περιπλανόμενος μέσα στη νύχτα από καμπαρέ σε καμπαρέ με ένα καζαντί στο χέρι, προσπαθώντας βέβαια να βγάλει το ψωμί του. Στα 35 του χρόνια, αφού φίλοι και φίλες τον έχουν προδώσει, ζει με το όνειρο πως κάποια στιγμή θα βρεθεί στο δρόμο του η δικιά του βασιλοπούλα, η οποία θα τον πάρει από το χέρι, θα τον βγάλει από το περιθώριο μέσα στο οποίο ζει, θα τον παντρευτεί και θα τον κάνει ευτυχισμένο. Πάμε λοιπόν μετά από αυτό το μεγάλο πρόλογο που έκανα, κυρίες και κύριοι, και με συγχωρείτε, να γνωρίσουμε τον πρωταγωνιστή της απόψινης βραδιάς και της κοινωνικής μας σαπουνόπερας, τον κύριο Κυριάκο Αντώνη. Καλώς όρισε στο πρόγραμμα Persona non grata. Γεια σου, Σταύρο. Μου έλεγες προηγουμένως ότι δεν σας αρέσει να σε αποκαλούν Κυριάκο, ότι το όνομά σου είναι... Όχι, το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριάκος, αλλά δεν πεις καρκά με βρίσκεις. Ευκάρα μου το πουαλιά και έμεινε μου έτσι. Λοιπόν, στον πρόλογο, Κυριάκο, είπα ότι είσαι ένας άνθρωπος με βεβαρημένο ποινικό μητρό, μια και έχεις εκτίσει κάποια ποινή στις φυλακές για διάφορα πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το πράγμα αμέσως με την άρξη της εκπομπής. Θα ήθελα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο πίσω, να γνωρίσουμε λίγο, αν θέλεις, τα πρώτα σου χρόνια, τα πρώτα σου βιώματα. Πες μου λίγο τον καιρό που ήσουν μικρός, για την οικογένεια σου, για το σχολείο σου, όλα αυτά. Επίνα στο δημοτικό σχολείο Δροσιάς. Σε ποια μόλι? Στη Λάρνακα, είναι από τη Λάρνακα. Είσαι από τη Λάρνακα. Ναι. Τέλειωσα το δημοτικό σχολείο και πήγα στην τεχνική σχολή Λάρνακος, διανέλειο, 3 χρόνια. Άμα και τέλειωσα, στα 3 χρόνια παρέτησα. Γιατί παρέτησες και εγώ? Ναι. Δεν είσαι ο άνθρωπος των γραμμάτων, δηλαδή δεν έπαιρνε στα γράμματα. Μ' αρέσει και το σχολείο, δεν ξέρω, δεν τα παίρνω από για μέσα, παρέτησα. Όταν βγήκες από το σχολείο, τι έκανες? Πήγαινα εργάτης στα κτήματα λίγο καιρό, μετά πήγα στρατό το 79. Το 79 πήγα στρατό, στο 81 απολύθηκα. Κανονικά, δηλαδή έκανες 2 χρόνια. Ναι, έκανα 26 μήνες στρατό. Και είχα 50 μέρες φυλακή στο στρατό. Γιατί είχες 50 μέρες φυλακή, κυρία?